Μια όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των κατηχητικών σχολείων της Μητρόπολης Δημητριάδος διοργάνωσε χθες το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας το Γραφείο Νεότητας της τοπικής εκκλησίας. Η εκδήλωση για τα κατηχητικά έγινε μετά από 2 χρόνια απαγορεύσεων λόγω πανδημίας. Τα παιδιά των κατηχητικών σχολείων χόρεψαν, τραγούδησαν, ζωγράφησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους στο πλαίσιο των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων με τίτλο «Χριστούγεννα στη Βηθλέμ». Φέτος έχουμε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου εδώ στο Συνεδριακό Θεσσαλίας, για τα παιδιά που παρακολουθούν τα κατηχητικά και όχι μόνο. Και είναι μια ξεχωριστή γιορτή γιατί θα ζήσουν διάφορα στιγμιότυπα που έχουν να κάνουν με τη γέννηση του Χριστού, με τις αρετές που ο άνθρωπος πρέπει να έχει για να είναι κοντά στον Χριστό, αλλά και με τα ήθη και τα έθιμα που έχουμε ως Ορθόδοξοι και Έλληνες για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και όλο το 12ήμερο. Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη να μάθουν για τη γέννηση του Χριστού. Δυστυχώς πολλές φορές μένουν μόνο με τα δώρα και τα φώτα και χάνουμε την ουσία της γιορτής. Τι είναι ο Χριστός για μας. Έτσι λοιπόν ελπίζουμε ότι με όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει, τα παιδιά μας θα πάρουν μια γεύση. Θα νιώσουν τι πραγματικά σημαίνει ο Χριστός στη ζωή τους και βεβαίως όλο αυτό θα ολοκληρωθεί με τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία που ελπίζω ότι όλοι μαζί θα γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους. Η εκδήλωση είχε χωριστεί σε 3 μέρη. Το πρώτο περιελάμβανε την υποδοχή των κατηχητικών ομάδων κάθε νεωρίας και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κυκλικό πέρασμα όλων των παιδιών με τους κατηχητές ή τους γονείς τους από τα 7 εργαστήρια της πλατφόρμας. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, τα μέλη των κατηχητικών σχολείων απόλαυσαν στιγμές δημιουργικές απασχόλησης με πολλές εκπλήξεις και δράσεις ψυχαγωγίας βασισμένες σε μουσικοκινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την καταληκτήρια ομιλία του Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνατίου, με την κλήρωση δώρων που έγινε για τα παιδιά, καθώς και με τη συναυλία που είχε προγραμματιστεί και ήταν γεμάτη μουσική, κάλαντα και χορό.